Η Μούζενα με τα 11 χωριά. Πάσ Μούζενα, Τσιμερά, Χάτς, Αεφοκάς, Παλαδάντων, Μασούρα, Λωρία, Αγρίδ, Τεμερτσούκιου, Σίσα και Μαντρία. Ανήκε στην περιοχή Αρδάσης. Ορεινή περιοχή με πολλά ποτάμια και ριάκια. Υψόμετρο περί τα 1800 μέτρα. Το κλίμα βαρύ κατά τον χειμώνα, γλυκύτατο όμως και πολύ υγιεινό την άνοιξη και το καλοκαίρι. Οι κάτοικοι πριν από τον ξεριζωμό ήσαν 4.000 περίπου. Όσο για τον απικισμό της περιοχής Μούζανας από Έλληνες, ισχύουν τόσα αναφέραμε και για άλλες περιοχές της ενδοχώρας του Πόντου. Δηλαδή, μετά την κατάληψη των παραλιακών πόλεων του Πόντου από τους Τούρκους, πολλοί Έλληνες από τις περιοχές αυτές επορεύθησαν προς την ενδοχώρα, όπου ίδρυσαν κόμες και χωριά. Σημαντικός αριθμός φυγάδων από την Τραπεζούντα εγκαταστάθηκε στην περιοχή Μούζενας. Ίδρυσαν τότε εδώ ναούς και σχολεία και διατήρησαν με βλάβεια τις παραδόσεις ως το τέλος. Καταιγίνονται με την κτηνοτροφία και την καλλιέργεια οποροκυπευτικών. Ισχολούνται όμως ιδιαίτερα με τις τέχνες. Οι αρχισιδηρουργοί της χώρας ήταν ξακουστής όλο τον Πόντο. Ανάμεσα σε αυτούς φωτεινή προβάλλει η μορφή του αρχισιδηρουργού Αναστάση Τζορτανά, του οποίου η τέχνη ήταν καταπληκτική. Εδίδαξε την σιδηρουργική σε εκατοντάδες μαθητές. Από τη Μούζενα εξήγονται πάρα πολλές ποσότητες σιδηρικών προς διάφορες περιοχές του Πόντου, ακόμη και σε περιοχές της Ρωσίας. Ήταν ξακουστό το πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου της Μούζενας. Ο ιερός ναός ήταν κτισμένος έξω από το χωριό Αγρίδ, κάτω στο ποτάμι. Ήταν μονή καλογραιών που είχε πολλά μετόχια και διάφορα άλλα κτήματα. Κοντά εκεί ήταν και το σχολείο, που για τη λειτουργία του η Μονή δαπανούσε σημαντικά χρηματικά ποσά.
πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου της Μούζενας, που διαρκούσε 8 μέρες, κατέφθαιναν προσκυνητές από πολλές περιοχές του Πόντου, ακόμη και Τούρκοι. Και αυτοί ακόμη εγνώριζαν και φοβούντο την θαυματουργική δύναμη του Αγίου και γι' αυτό ακριβώς του αφιέρωναν συχνά διάφορα αφιερώματα. Ήταν εκπληκτικά και απροσδόκητα τα θαύματα του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό και ο θρύλος στην περιοχή Μούζενας τον παρουσίαζε σαν έναν φοβερό Άγιο που κατετρόμαζε και τους αλλοθρίσκους ακόμη. Ο Ζαντών ο Έρτς ψιθύριζαν όλοι με θεοφοβία και σεβασμό απόλυτο προς την Αγία δύναμή του. Στους ξενώνας της Μονής εφιλοξενούντο εκατοντάδες πιστών, προς τους οποίους προσφέροντο εκ μέρους της Μονής φαγητά και διάφορα άλλα αναμνηστικά δώρα. Θρησκευτικό και εθνικό αίσθημα γινόταν δύναμη ακατάβλητη στην ψυχή των προσκυνητών του Αγίου Γεωργίου της Μούζενας. Ψυχικές εξάρσεις και πανηγυρισμοί, χωρί και τραγούδια, ακόμα και αθλητικές εκδηλώσεις, ιδίως αγωνίσματα πάλης με έπαθλα της Εκκλησίας, όλα έδιναν την εντύπωση αρχαίων ελληνικών εορταστικών εκδηλώσεων. Εδραιώνε το η πίστη για την Ανάσταση του γένους, κι όμως δεν άργησε να έρθει η τραγική ώρα του ξεριζωμού. Με τα σπρατά πολλά.
Όχμε τα άσπρα τα ποδάρια, δόξια, ευδόξια, τρώτε σαν τα ψία, τρώτε σαν τα ψία. Αγαπώ και σ' αγαπάς, εγώ αγαπώ και σ' αγαπάς, κι η μάνα σου κι θέλει, κι η μάνα σου κι θέλει, φαρμάκος όντι μάνα σου, καντζία με το μέλι, καντζία με το μέλι, όχ καντζία με το μέλι, δοξία με ευδοξία. Τρώγονται σαν τα ψία, τρώγονται σαν τα ψία, τρώτε σαν τα ψία, τρώτε σαν τα ψία.